Καλημέρα παίχτες μου, PR Fitness εδώ με ένα ακόμα vlog, Path of Shreds 2021. Συνεχίζουμε, μόλις σήμερα ολοκληρώνουμε την πέμπτη εβδομάδα. Τα πράγματα έχουν αρχίσει να γίνονται κάπως ζόρικα. Έχω αρχίσει να νιώθω ότι το φαγητό έχει μειωθεί και βρίσκομαι σε δίαιτα. Κάτι που σας έχω αναφέρει όμως δεν σας έχω δείξει με ακρίβεια τι ακριβώς εννοώ και πώς το διαχειρίζομαι. Είναι αυτό το high day που λέω ότι κάθε εβδομάδα η 7η μέρα έχει περισσότερες θερμίδες. Και επειδή πολλοί από εσάς με έχετε ρωτήσει τι συμβαίνει με high day, γιατί να τρώω τη μία μέρα παραπάνω, γιατί να τρώω λιγότερο, θα έχω cheat meal, θα έχω cheat day, τι ακριβώς είναι αυτό που λες ότι κάνεις, σήμερα θα σας δείξω ακριβώς τη διαφορά μιας high day, δηλαδή μιας μέρας σε υψηλότερες θερμίδες, σε σχέση με μία από τις υπόλοιπες 6 μέρες. Και ο τρόπος που θα το κάνω αυτό είναι να σας δείξω τα γεύματά μου και πόσο διαφέρουν από τα γεύματα των κανονικών ημερών. Οπότε, πάμε σπίτι και ξεκινάμε. Οπ, λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι είμαστε λίγο στραβά. Ας υποθέσουμε ότι το κοτόπουλο δεν θα καεί όσο σας μιλάω. Ετοιμάζω ήδη το δεύτερο γεύμα, το οποίο θα είναι το προπονητικό. Πάμε στο θέμα για το σημερινό μας βίντεο. Τι συμβαίνει με τα high days? Για να σας εξηγήσω, θα σας πω κατευθείαν ότι πλέον μετά από 5 εβδομάδες δίαιτας και μέχρι να δείτε αυτό το βίντεο μπορεί να έχουν μειωθεί κι άλλο και οι 2 μέρες, έχω 6 μέρες που τρώω λίγο κάτω από 3.000 θερμίδες με 300 γραμμάρια υδατάνθρακες. Και έχω και την 7η μέρα, που μέχρι στιγμής πέφτει Δευτέρα από τότε που ξεκίνησα, στην οποία τρώω 3.500 θερμίδες και 500 γραμμάρια υδατάνθρακα. Οπότε θα σας δείξω λίγο με γράμματα, γιατί θα σας δείξω μόνο τα σημερινά γεύματα, τι διαφορά έχουν τα γεύματα μεταξύ τους. Αυτές τις μέρες, τις high day, μια φορά την εβδομάδα, ο στόχος είναι να φάω λίγο περισσότερα φρούτα, λίγες περισσότερες πατάτες, λίγα περισσότερα λαχανικά, για να μαζευτούν αυτά τα έξτρα περίπου 150 γραμμάρια υδατάνθρακα. Οπότε, ένα συνηθισμένο πρωινό συνήθως έχει 100 γραμμάρια μπανάνας ή 110 γραμμάρια μπανάνας και σήμερα η μπανάνα ήταν σχεδόν 150 γραμμάρια. Μόνο αυτή τη διαφορά, έτσι, δεν έχει έτρωγα μία μπανάνα και τώρα τρώω 5, δεν υπάρχει τέτοιος χώρος στα μάκρος. Παρ' όλα αυτά, έτρωγα 70 γραμμάρια φράουλες. Μπορεί να βάλω 150 γραμμάρια φράουλα. Η μόνη διαφορά στο πρώτο γεύμα είναι ότι προσπαθώ να έχω περίπου τη διπλάσια ή μια μισή φορά την ποσότητα φρούτου που έχω κάθε φορά στο πρωινό. No big deal, όμως βοηθάει όσο μπορούμε. Όπως σας είπα και πριν, πρέπει να διατηρήσουμε την υγεία μας. Οπότε, όσο μπορώ, κάνω αυτές τις επιλογές στη μέρα με high day, δηλαδή να αυξήσω τα φρούτα, τα λαχανικά και τις πατάτες. Αυτή είναι η πρώτη αλλαγή στο πλάνο σε high day. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα γεύματα με τις αντίστοιχες δικές τους αλλαγές. Δεύτερο γευματάκι, 150 γραμμάρια κοτόπουλο και περίπου 140-150 γραμμάρια ρύζι. Η διαφορά εδώ πέρα είναι ότι συνήθως εγώ φτιάχνω στο δεύτερο γεύμα, κάνω το ρύζι μου για το δεύτερο και για το τέταρτο γεύμα. Όταν δεν έχω high day, όλες τις υπόλοιπες μέρες δηλαδή, αυτό που κάνω είναι περίπου 180-200 γραμμάρια ρυζιού. Σήμερα που έχω high day έκανα 250 γραμμάρια ρυζιού για να τα χωρίσω όχι ακριβώς ίσα, αλλά για να τα χωρίσω στο δεύτερο και στο τέταρτο γεύμα. Στο δεύτερο τρώω λίγο περισσότερο, επειδή είναι το γεύμα πριν την προπόνηση και θέλω όντως να έχω μέσα μου ενέργεια για να μπορέσω να πάω να κάνω την προπόνηση. Η μόνη διαφορά λοιπόν είναι ότι έχω συνολικά λίγο περισσότερο ρύζι, 50 με 60-70 γραμμάρια παραπάνω ρύζι συνολικά μες τη μέρα, έτσι, σε αυτά τα δύο γεύματα που τρώω ρύζι. Φτάσαμε στο γυμναστήριο, θα αφαιρέσω τα σημικά μου και θα ξεκινήσουμε την προπόνηση. Εδώ, πώς με βλέπεις, θα βγάλω κανένα τραγούδι. Boy Fort. Έτσι. Τελοκότερα, ελικόπτερα. Α, και αυτό, μωρό μου, βγάλω το έτσι, εγώ δεν μπορώ. Μπορείς με το ένα χέρι. Μπα, τυχώς έχουμε και τους
βοηθούς. Support χωρίς. Εδώ, τρία άτομα για να κάνω προπόνηση όπως πάντα. Παιδιά, όπως σας είπα, 1η Μαΐου εδώ, τη Forest London, έχει 20% έκπτωση και καινούριο drop. Βγάζουν και δαχτυλίδια, βγάζουν τα πάντα, οπότε πηγαίνετε να τους τσεκάρετε αν θέλετε. Σήμερα έχουμε την τιμή να είναι η γυναίκα μας πίσω από την κάμερα, να εκτελεί χρέη βιντεογράφου βεβαίως. Όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στο YouTube έχω καταφέρει ένα πράγμα για το οποίο είμαι πολύ περήφανος. Έχω καταφέρει να αυξήσω τα έξοδα της ζωής μου, τα βιωτικά μου έξοδα, χωρίς να μπορώ να αυξήσω το εισόδημα μου από το YouTube. Γι' αυτό και ο βιντεογράφος μας άφησε. Δεν επιστρέφει, λέει. Θέλει, μου λέει, μου χρωστάς κάτι βίντεο. Χρωστάω κι άλλα, λέω. Χρωστάω κι άλλα. Θα δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε με αυτό εδώ το setup. Ελπίζω τα βίντεο να σας αρέσουν, ε! Someone told me I'll be happy that I will fly up to the sky. I have butterflies in my stomach, I will feel the fire inside. Now the fire burn it all, you know what you call this feeling love. This is hell, no I'm not willing, I'm not dreaming anymore. Hell is where there's only sin, and I live inside your hell. I'm searching for a way to stop it for myself. And my legs are full of poison, and the poison you give me. When I'm looking in the mirror, the reflection mocking me. You will see, you will see, you know that I can see. I'm drawing some of the feelings and I'm struggling to be free. Your pain is only fitting. You hold the answer deep within your own mind. Consciously, you've forgotten it. That's the way the human mind works. Whenever something is too unpleasant, too shameful for us to entertain, we reject it. We erase it from our mind. Για 'cause I'm moving on and I carry on, leave behind all the people I was counting on. When I realized I was all alone and got hot, got no home. Same is real, same as fear. Don't be afraid, zone is near. Know you're strong, stronger than me. Give me trouble still, so I'll never be free. You can let it all go, find the hell that you're looking for. All or nothing was never enough. Broken heart, it's a heart's been alive. You almost bring yourself to see the truth and then you. That's not all you know, Mr. Jess. You hold the answer deep within your own mind. So promise me that you'll keep dreaming. Cause I'm not sleeping. Μαλάκα, τι γκέι η φωνή ήταν αυτή. Δεν τίποτα, προσπαθούσα να σώσω, αλλά δεν μπορούσα. Δεν έπαθες τίποτα. Γιατί δεν μπορώ! Ναι, όμως έπαθες τίποτα. Όχι, δεν μπορούσα να σώσω, we'll be right back.
most hideous form waits for me at the top of those stairs. And quite human back. Έχουμε γυρίσει από την προπόνηση. Πήγε καλά το workout, κράτησε λίγο παραπάνω από ό,τι θα θέλαμε. Παρ' όλα αυτά πήγε καλά, τα νούμερα ήταν σε σχετικά καλό σημείο, όπως θα θέλαμε. Και φάγαμε το post-workout, εκεί δεν σας έδειξα κάτι γιατί είναι κλασικό 45 με 50 γραμμάρια κόπο pops και 2 σκουπ πρωτεΐνης. Impact Whey Isolate από την αγαπημένη μας εταιρεία. Και μετά, επειδή είχαμε λίγο τρέξιμο, πήγαμε στο Super. Τώρα καλωσορίσατε στη συνέχεια από το vlog στην δεύτερη ουσιαστική αλλαγή, βασικά στην τρίτη ουσιαστική αλλαγή του προγράμματος τώρα σε High Day. Έχω εδώ πέρα το τέταρτο γεύμα, στο οποίο απλά η ποσότητα ρυζιού και η ποσότητα αγκουριού είναι λίγο μεγαλύτερη από αυτή που έχω όλες τις υπόλοιπες μέρες. Αυτό συμβαίνει γιατί, όπως σας είχα πει, στο δεύτερο γεύμα μαγείρεψα περισσότερο ρύζι και για το δεύτερο και για το τέταρτο γεύμα, και εννοείται προσθέσαμε λίγο παραπάνω λαχανικό αφού έχουμε τους υδατάνθρακες και μας παίρνει. Οπότε αυτό είναι το τέταρτο γεύμα. Αυτές είναι και οι διαφορές που μπορείτε να δείτε στην οθόνη σε σχέση με το τέταρτο γεύμα υπό κανονική μέρα, σε σχέση με το τέταρτο γεύμα σήμερα σε High Day. Θα σας δείξω και το τελευταίο γεύμα που μάλλον εκεί πέρα θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες διαφορές, για να δείτε κι εσείς πόσο μεγάλη αλλαγή γίνεται σε αυτές τις High Day και τι. Και πού γίνεται αυτή η αλλαγή, έτσι, δηλαδή δεν τρώμε ανεξέλεκτα High Day, πάμε να φάμε burgers. Όχι, σας είδατε, έχουμε αυξήσει ποσότητα πρωινού, ποσότητα προπροπονητικού γεύμα, ποσότητα τετάρτου γεύματος κατά λίγο και ποσότητα πέμπτου γεύματος κατά μέτρια. Θα δούμε στο πέμπτο γεύμα. Λοιπόν, εδώ για να ανακατευτεί καλά το λάδι με τις πατάτες και τα μπαχαρικά, κάνεις έτσι. Πάντα βάζεις ένα ή δύο γραμμάρια λάδι παραπάνω από όσο θες να φας, γιατί λίγο θα μείνει και μέσα στο κουτί. Εντάξει, τα βλέπετε όλα αυτά, κάποια από αυτά είναι λάδια. Εδώ, στα ζηλάδια. Ωραία, και τώρα ακολουθήστε με. Για ακούστε εδώ πέρα ένα tip από τον μεγάλο, τον Τιτανομέγιστο, vlogger, fitness model, bodybuilder, influencer, entrepreneur. Σύζυγος. Yes, husband, most great husband in the world και τα σχετικά world. Ex-World of Warcraft player, mythic raider. Συνήθως στις καθημερινές μέρες που έχω 3-40 υδατάνθρακες μέχρι τη μέρα που γυρίζετε αυτό το βίντεο, σίγουρα από αύριο ίσως γίνουν κάποιες αλλαγές, αλλά συνήθως μου μένουν κανά 250 μέχρι 400 γραμμάρια πατάτας για το βράδυ. Παρ' όλα αυτά, σήμερα που έχω περισσότερους υδατάνθρακες, 500 στα γραμμάρια, έχω να φάω περισσότερες πατάτες, έχω 700 γραμμάρια. Οπότε χρησιμοποιούμε τη φριτέζα Philips, που σας έχω κάνει και βίντεο με σούπερ πατάτες και στο Thumbnail είμαι έτσι, αναβολικές πατάτες και τα σχετικά, που μπορείτε να το δείτε εδώ, στην κάρτα. Εντάξει, τις κάνω στη φριτέζα γιατί η φριτέζα της μικραίνει και τρώει 700 γραμμάρια πατάτες με πολύ μικρότερο όγκο. Ενώ όταν τις βράζεις, όπως η πολύ αγαπημένη μου σύζυγος, οι πατάτες διατηρούν το μέγεθός τους, σχεδόν και μεγαλώνουν κιόλας, αυξάνεται λίγο ο όγκος τους. Τέλος πάντων, παιδιά, όταν είναι στη φριτέζα είναι πιο εύκολο να φας πιο πολλές και όταν είναι βραστές, όχι. Έτσι. Αυτά ακριβώς. Και τίποτα άλλο. She told me to dumb it down. Mama on my line, asking how I'm dumb now. Καλά μου παιδιά, επιτέλους το βραδινό σερβιρίστηκε. Ομολογώ πως σήμερα που έκανα και αυτό το βίντεο έπρεπε να είχα μια λίγο καλύτερη οργάνωση. Όμως δεν μου έμεινε κρέας μαζί με όλη αυτή την πατάτα και το αυγό και τον αρακά που ήθελα να βάλω στο βραδινό. Δεν μου έμεινε κρέας για βράδυ. Συνήθως δηλαδή το τελευταίο μου γεύμα είναι πατάτες με κοτόπουλο, ίσως το τέταρτο να μην είναι ρύζι κοτόπουλο, να είναι ρύζι μοσχάρι. Τώρα επειδή έκανα ρύζι κοτόπουλο, με τις Isolate, στο πρώτο και στο τρίτο, ήμουν λίγο πιο επιθετικός με το κοτόπουλο στα προηγούμενα δύο γεύματα, οπότε δεν μου έμεινε πρωτεΐν για το βράδυ. Οι υδατάνθρακες μου είναι περισσότεροι καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Το ρύζι και οι πατάτες μου ανέβασαν και την πρωτεΐνη, με αποτέλεσμα στο βραδινό να μην χωράει κάποιο κρέας. Δεν πειράζει. Απλά
θα το έχω αυτό στο μυαλό μου και την επόμενη φορά στο refeed μου φάω λίγο λιγότερο κρέας με τα υπόλοιπα γεύματα ώστε να μπορέσω να φάω και λίγο το βράδυ. Όχι ότι παίζει τρομερό ρόλο, εφόσον έχω το αυγό και τον αρακά είμαι καλυμμένος, έχω γύρω στα 30 κάτι γραμμάρια πρωτεΐνης εδώ μέσα. Οπότε, αυτό είναι το τελευταίο γεύμα, αυτό ήταν το βίντεο, αυτή είναι η διαφορά του High Day, δεν είναι κάτι εξωπραγματικό, δεν είναι κάτι διαφορετικό, τα ίδια γεύματα με λίγο περισσότερο από μερικά συγκεκριμένα τρόφιμα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, ελπίζω να μάθετε κάτι. Αν σας αρέσουν αυτά τα βιντεάκια από Path of Friends, εννοείται εγγραφή στο κανάλι, εννοείται like και εννοείται σχόλιο. Ευχαριστώ τα παιδιά στο Patreon που με στηρίζουν ακόμα περισσότερο. Συνεχίζουμε, Path of Friends 2021, PR Fitness. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. This a layup, this a rebound, then it's driving. Tyson with the fade, not the air, my hands rocking. When I link with ballpoint, you know it's not.